Εκκλησίας Παιδείας και Πολιτισμού, να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση που την κάνετε, που την αφιερώνετε σήμερα για μας και μας δίνετε χαρά και φιλή να νιώσουμε στιγμές όμορφες που μας πάνε κοντά στα Χριστούγεννα, μας φέρνουν κοντά στα Χριστούγεννα και μας καλαρώνουν και μας κάνουν να νιώσουμε πολύ καλά. Πέρα από εσάς όμως θα ήθελα να καλέσω, να καλωσορίσω τους γονείς, τους εκλεκτούς καλεσμένους μας εδώ που παρευρίσκονται σήμερα όλοι εδώ μαζί και εύχομαι να περάσουμε μία ωραία στιγμή, αξέχαστη, να θυμηθούμε όλοι μας παλιές στιγμές δικές μας και να περάσουμε καλά. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές με υγεία και αγάπη. Δεν θα πω περισσότερα. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Μορφωτικού... Ο χοροδιάσκελος, συγγνώμη. του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου του, που διοργάνωσε όλο αυτό και θα μας δώσει μια ξεχωριστή στιγμή σήμερα. Κύριε Πρόεδρε της Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, κύριε Γιάννη Μοσχόπουλε, κύριε Γιώργο Δελιόπουλε, σας καλωσορίζουμε στη μικρή γιορτή του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λουτρού Ιμαθίας, που έχει τίτλο «Ο καλατισμός στο 12ήμερο». Τα παιδιά του Λουτρού είναι πρώτη φορά που έρχονται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάνουμε μία γιορτή για πρώτη φορά σε αυτό το χώρο. Εγκαινιάζουμε μία νέα σειρά δράσεων. Είναι βιωματικές δράσεις που έχουν σαν σκοπό να γνωρίσουν τα παιδιά την παράδοση του τόπου μας. Μπήκανε μέσα τα παιδιά τραγουδώντας το Πανελλήνιο, το Καλημισπέρα ή Καλημημέρα, ανάλογα το πότε πηγαίνουν και λένε τα κάλαντα. Και θα συνεχίσουμε με τα κόλλητα μπαμποκόλλητα που θα πούνε μέσα σε τρεις μέρες την παραμονή των Χριστουγέννων σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά. Πάμε παιδιά. Κόλλητα μπαμποκόλλητα, Χριστός γεννάται σήμερα. Κόλλητα μπαμποκόλλητα, Χριστός γεννάται σήμερα. Σημερώματα λοιπόν παραμονής επισκεπτόταν τα παιδιά τα φτωχικά μας σπίτια, γιατί η περιοχή ήταν αγροτική και επιμενική. Όλος αυτός ο πληθυσμός που κατοικούσε σε αυτόν τον κάμπο εδώ πέρα της Ιμαθίας που ονομάζεται Μπλούκι, κράτησε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς χρόνους. Ο Λουτρός είναι ένα χωριό καθαρά μυγές με ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι κράτησαν τις πατρογονικές συνήθειές τους, κράτησαν τις εθιμοτυπικές δράσεις και την έκφρασή τους. Είναι ένα χωριό καθαρά με βυζαντινή ονομασία και αυτό το αποδεικνύει η γεωφυσική του θέση, Λουτρός, δίπλα σε ένα μεγάλο ποταμό, τον Αλιάκμονα. Καθώς λοιπόν τα παιδιά πήγαιναν στο σπίτι για να πούνε τα κάλαντα, η νοικοκυρά τα υποδεχότανε, τα χαιρότανε. Τα έβαζε να περάσουν μέσα στο σπίτι και τα έβαζε να καθίσουν στο τζάκι. Τότε υπήρχε το τζάκι. Μπροστά στη φωτιά τους έδινε ένα πιάτο με αλάτι χοντρό και αυτό το αλάτι το έριχναν μέσα στη φωτιά, δίνοντας ευχές. Έλα Κωνσταντίνε να μας πεις τι ευχές έδιναν τα παιδάκια. Σας παίρνω υγεία, σας παίρνω χαρά, σας παίρνω πουλιά, σας παίρνω σγούρια.
Σας δίνω όλα τα καλά. Έτσι λοιπόν. Η υποκυρά του σπιτιού έδινε στα παιδιά μέσα στους Μάγιους Προβάδες τους καρπούς της Μακεδονικής γης. Είναι, βάλε, ευθυμία. Και αυτοί οι καρποί δεν ήταν άλλοι από καρύδια, από κάστανα, από τσίντσφα, ξυλοκέρατα και μήλα. Εκείνη την περίοδο δεν έδιναν χρήματα, έδιναν μόνο καρπούς. Γιατί τα έθιμα αυτά είναι καθαρά γονιμικά έθιμα. Οι άνθρωποι περίμεναν να μαζέψουν καρπούς από τα χωράφια τους, να πλουτίσουν και να φέρουν την ευμάρεια και την εφορία μέσα στα σπίτια τους. Η κάθε οικογένεια ζούσε το μεγάλο χριστιανικό όνειρο. Η μέρα αυτή που ξημέρωνε ήταν μια κρίσιμη μέρα. Γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και τα παιδιά στο τραγούδι, στο ψαλμό μάλλον των Χριστουγέννων, εκεί πέρα ανεβάζουν πάρα πολύ τον Χριστό. Στο στίχο λέει «γεννιέται και αναθρέφεται με μέρη και με μεγάλα». Τα παιδιά όμως ξέρουν ότι ο Χριστός δεν είχε ούτε μέλι ούτε γάλα. Ήθελαν όμως να είναι πλουσιοπάροχα τα χέρια του Χριστού. Έπρεπε να είναι πλούσιος. Είναι πολύ όμορφο το τραγούδι «Τα Χριστούγεννα Πρωτούγεννα», γιατί τα παιδιά έρχονται στην οικογένεια πέτρα να μοιραγήσει. Πέτρα να μοιραγήσει δεν σημαίνει ότι θα γίνει σεισμός και θα γκρεμιστεί το σπίτι. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να έρθει καμία συμφορά. Δεν πρέπει να έρθει ο θάνατος μέσα στο σπίτι. Θα πρέπει να είναι γεροί και δυνατοί όλοι οι νοικοκύριδες μέσα στο σπίτι. Θα συνεχίσουμε με τα σούρβα, τα κάλαντα του Αγίου Βασιλείου. Τα σούρβα είναι αυτά τα ξύλινα ραβδιά που κουβαλούσαν τα παιδιά μας στην πόρτα του κάθε νοικοκυριού. Εκεί η νοικοκυρά πάλι ερχότανε και έβαζε, κάρφωνε ξηρούς καρπούς, χριστόψωμα και χειροσφάγια, τα οποία είναι η προσφορά των ανθρώπων, των οικοκυραίων στα μικρά παιδιά. Όταν γέμιζε αυτή η βέργα, η οποία ήταν από κρανιά φτιαγμένη και εξημένη, όταν γέμιζε, γυρνούσαν στο σπίτι, άφηναν όλα αυτά που μάζευαν και ξαναπήγαιναν και έλεγαν ξανά τον Άγιο Βασίλειο. Πάμε παιδιά να πούμε το σούρβα σούρβα Άι Βασίλειο. Σούρβα σούρβα Άι Βασίλειο, για του χρόνου Άι Βασίλειο. Σούρβα σούρβα Άι Βασίλειο, για του χρόνου Άι Βασίλειο. Άγιος Βασίλης έρχεται Γενάρης, ξημερώνει βαστά εικόνα και σταυρό, χαρτί και καλαμάρι. Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μιλούσε. Βασίλη, πότε έρχεσαι και πότε κατεβαίνεις? Από το δάσκαλο έρχομαι, στη μάνα μου πηγαίνω. Βασίλη, ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα και στο ραβδί ακούμπησε να πει την αλφαβήτα. Και το ραβδί ήταν ξέρω και βράστησε κλονάρια, και πάνω στα κλονάρια του τρισπέρδικε στραλούσα και του χρόνου. Αυτό ήταν το ένα τραγούδι που έχουμε καταγράψει μέσα σε όλα τα χωριά του Μουρκιού, από τις Μπάρμπες Κούκλες μέχρι το Λουτρό, το Νησί και το Κλειδί. Το δεύτερο τραγούδι είναι «Ο Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται». Για να το πούμε και αυτό, παιδιά. Σαν καροπλάστη, ζυμώτη, καλά,
απόψε όμως, πέρα από τα σούρβα που είναι ένα καθαρά βυζαντινό έθιμο, έχουμε ακόμη ένα έθιμο, το έθιμο του Κέδρου. Το έθιμο του Κέδρου γινότανε στα πιερικά χωριά του Ρουμλουκιού. Τα χωριά τα οποία είναι νότια του Αλιάκμονα. Μπάρμπες Κούτλες, Παλατίτσια, Μελίκη, Νεόκαστρο, Βούλιστα. Τα παιδάκια πήγαιναν μαζί με τον πατέρα τους ή με τον παππού τους στην πλαγιά του βουνού και έκοβαν τον κέδρο. Το στόλιζαν με βαμβάκι ή με μαλλί προβάτου και γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι. Το μοναδικό χωριό που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να πραγματοποιεί αυτό το έθιμο του κέντρου είναι τα Παλατίτσια και οι Μπάρμπες Κούτλες. Είναι ένα έθιμο που έχει τις ρίζες όμως στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, που η έναρξη του χρόνου ήταν η 1η Σεπτέμβρη. Τα παιδιά σε εκείνη την εποχή έκοβαν ένα κλαδί ελιάς, το στόλιζαν με κορδέλες και γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι για να πούνε τα κάλαντα του νέου χρόνου. Καθώς περνάνε όμως τα χρόνια, στα χρόνια του Βυζαντίου, όπως λέει και το τραγούδι, το Πανελλήνιο, Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά, ψηλή μου δέντρο Λιβανιά, γίνεται αναφορά στο κέντρο του Λιβάνου. Οι Βυζαντινοί έπαιρναν κέδρα, και μεγάλη και μικρή, και γυρνούσανε στις γειτονιές και στα σπίτια και έλεγαν τον Άγιο Βασίλη, τραγουδούσαν τον Άγιο Βασίλη. Αυτό λοιπόν το κέντρο είναι καθαρά ελληνικό έθιμο. Κρατήθηκε μέχρι τις μέρες μας και δείχνει το πόσο οι άνθρωποι βασιζότανε στο πράσινο χρώμα, στο χρώμα της ζωής. Λίγο φρόνημα, Σωτήρη. Καλαντισμό, που είναι ο καλαντισμός των Θεοφανίων. Την παραμονή των Θεοφανίων στα χωριά του Ρουμλουκιού, τα μικρά αγόρια, κρατώντας κουδουνάκια, πήγαιναν και έλεγαν και εκείνη την ημέρα τα κάλαντα. Σήμερα τα φώτα, σήμερα και ο φωτισμός. Ο ήχος από τα κουδουνάκια είναι αποτρεπτικός. Πρέπει να φύγουν οι καλικάντζαροι. Από την παραμονή των Χριστουγέννων έως την παραμονή των Θεοφανίων, οι καλικάντζαροι βρίσκονται επάνω στη γη. Θα πρέπει να φύγουν με αυτόν τον ήχο και να αγιαστεί ο τόπος με τα νερά που αγιάζονται στην ημέρα και ανοίγουν οι ουρανοί. Για πάμε, παιδιά, να το πούμε. Ένα, δύο, τρία. Τα ελληνικά κάλαντα, γιατί τα Χριστούγεννα είναι για τους Έλληνες μεγάλη γιορτή και θα πρέπει, μαθαίνοντας αυτά τα κάλαντα, να έχουν καλλιέργεια αξιών. Θα πρέπει τα παιδιά να μάθουν, να έχουν καινούργιες γνώσεις, να έχουν καινούργιες αξίες και να εφαρμόσουν και τακτικές στη ζωή τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, η νέα χρονιά να φέρει υγεία και να είμαστε όλοι στο πόδι και του χρόνου να ξανανταμώσουμε εδώ πέρα σε μια πιο μεγάλη, πιο καλή εκδήλωση. Τώρα τα παιδάκια θα περάσουν μέσα στην αίθουσα, θα κάνουμε καραβάκια, καλλιτεχνήματα, θα σας δείξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις συναδέλφους, τους παιδαγωγούς των παιδικών σταθμών του Δήμου Αλεξάνδρειας
που ήρθαν, μας τίμησαν με την παρουσία τους σήμερα εδώ πέρα και θα βοηθήσουν και στα εικαστικά μας δρόμενα. Είναι ένα